Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, τώρα που είστε όλοι στα σπίτια σας και ετοιμάζεστε να εορτάσετε τα Χριστούγεννα με τις οικογένειες και τους φίλους σας, θα ήθελα να σας ζητήσω να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να στρέψετε τη σκέψη σας προς όλους εκείνους των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν από τη βία και τον πόλεμο. Ο προφήτης Ισαΐας μας θυμίζει ότι «παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν» και καλείται το όνομα αυτού «άρχον ειρήνης». Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε στον κόσμο μας αυτόν τον άρχοντα της ειρήνης. Ιδιαίτερα για τους αδελφούς και τις αδελφές μας από την Ουκρανία που υπέστησαν και υπέμειναν όλο σχεδόν το 2022 μία βάναυση εισβολή από τη Ρωσία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και από τις δύο πλευρές σε έναν πόλεμο που, όπως κάθε πόλεμος, είναι αδικαιολόγητος. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να πλησιάζει το τέλος αυτού του πολέμου. Καθώς λοιπόν καλωσορίζουμε το θείο βρέφος της Βηθλεέμ, αντικρίζοντας στην ταπεινοφροσύνη και τη φτώχεια του την ουσία της αληθινής δύναμης και της αληθινής δόξας του Θεού, ας θυμηθούμε όλους εκείνους που στερούνται αυτή την ευλογία της ειρήνης στην καθημερινότητά τους. Ήθε ο νεογέννητος Κύριος της δόξης να χαρίσει αυτή την ειρήνη στον κόσμο όλο και να φέρει γρήγορα τη δικαιοσύνη, τη συμφιλίωση και την ελπίδα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στους οικείους σας. Ευτυχισμένο και γεμάτο υγεία το νέο έτος 2023. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε.